Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο στούντιο. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του ΕΛΑΝ, τον κύριο Χρήστο Χρήστου. Καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να αρχίσουμε με ένα θέμα που είχαμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να το σχολιάσουν και ήταν οι καταγγελίες Φεδόνος. Σε εξυπηρετιότητας δικής μου δεν είχαμε εσάς. Θα θέλαμε και τη δική σας απάντηση, αν σας αφορούν αυτές οι καταγγελίες. Να ξεκινήσουμε το ότι δεν με αφορούν ούτε προσωπικά ούτε και κομματικά. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Φεδόνος όποιες καταγγελίες έχει να κάνει και όσα στοιχεία και αν έχει στην κατοχή του θα πρέπει να προσκομίσει στην αστυνομία και γενικά στις διοκτικές αρχές και να ξεκινήσουν οι έρευνες για αποκάλυψη των οποιονδήποτε σκανδάλων μπορεί να κρύβονται πίσω από τα όσα λέει. Άρα λοιπόν ως κόμμα συμφωνούμε με την κάθαρση. Η Κύπρος έχει περάσει νομίζω μια διαδικασία, το παρακολουθεί όλος ο κόσμος και όλοι μαζί το βλέπουμε, όπου μέρα με τη μέρα έρχονται στην επιφάνεια νέα σκάνδαλα. Πρέπει να υπάρξει κάθαρση και θεωρώ λοιπόν ότι οποιοδήποτε, όχι μόνο ο κύριος Φεδόνος, οποιοδήποτε κατέχει στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων, πρέπει να προσκομίσει στις διοκτικές αρχές. Είπατε ότι είστε υπέρ της κάθαρσης, έρχονται προεδρικές εκλογές. Ποια θα είναι η πρόταση του ΕΛΑΜ προς τον κόσμο για να μπορέσει να περάσει τις πολιτικές του? Καταρχήν, εμείς ετοιμαζόμαστε να κατεβάσουμε έναν δικό μας υποψήφιο. Άρα, σίγουρα θα έχει υποψήφιο το ΕΛΑΜ σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Έχουν ήδη προχωρήσει οι συγκεκριμένες διεργασίες. Αναμένουμε ότι την επόμενη εβδομάδα και μετά από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα έχουμε καταλήξει στο ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Θα είμαστε έτοιμοι να τον ανακοινώσουμε. Και φυσικά, μαζί με την υποψηφιότητα του δικού μας ανθρώπου, θα έχουμε και το πολιτικό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται θέσεις οι οποίες αφορούν τη διαφθορά και την κάθαρση και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Άρα, κύριε Χρήστου, εμείς όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν θα υπάρξει λύση ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε 100 μέρες, ούτε σε 6 μήνες. Αυτό το οποίο πρέπει να εμπεδώσουμε καταρχήν είναι να καταλάβουν άπαντες ότι οποιοδήποτε θα κυβερνήσει θα έχει τη διάθεση να διώξει όσους εμπλέκονται σε σκάνδαλα και κυρίως όσους έχουν εμπλακεί σε διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Προφανώς κάτι που πάει τόσο πίσω στον χρόνο δεν μπορεί να καθαρίσει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα ήθελα να δούμε, να χτίσουμε λίγο πάνω σε αυτά που είπατε για τις εκλογές. Σε επόμενη εβδομάδα έχουμε τις τελικές αποφάσεις. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πόσα ονόματα είναι στο τραπέζι? Είναι 3 ονόματα. Είναι μόνο από το κόμμα? Όχι, όχι. Είναι και έσω κομματικά, αλλά είναι και 2 άτομα τα οποία είναι εκτός κόμματος. Του κόμματος είναι το δικό σας, όσο αρχηγός? Ναι, είναι το δικό μου όνομα το οποίο είναι στο τραπέζι. Περιμένουμε όμως, έχουμε και αυτήν την εβδομάδα συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Την ερχόμενη είναι Κεντρική Επιτροπή, άρα είναι, μιλούμε για πιο διευρυμένη συνεδρία. Και εκεί θα έχουμε πάρει τις τελικές αποφάσεις. Θα έχει νομίζω τότε ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την υποψηφιότητα του κ. Αναστασιάδη, την εκ νέου υποψηφιότητα του Προέδρου. Το Σάββατο εξαγγέλει ο Πρόεδρος. Ακριβώς, οπότε θα είμαστε και εμείς στην τελική ευθεία για να ανακοινώσουμε το δικό μας υποψήφιο. Τα άλλα 2 πρόσωπα είναι τεχνοκράτες, είναι ακαδημαϊκοί? Επειδή γράφτηκα διάφορα, θέλω έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δεν σας ρωτώ ονόματα, γιατί θα μου πείτε δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε καταλήξει. Αν μπορούμε να δώσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο ένας προέρχεται από το χώρο. Είναι ακαδημαϊκός. Μάλιστα. Το δεύτερο άτομο δεν είναι ακαδημαϊκός. Ανήκει σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, αλλά δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο σε αυτό το σημείο. Είναι από το πολιτικό προσωπικό του τόπου ή είναι τεχνοκράτης? Τεχνοκράτης υπό κάποια έννοια. Okay. Σίγουρα είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμπλακεί ξανά στην πολιτική. Γιατί? Μου δίνετε... Όταν λέω στην πολιτική, εννοώ δεν έχουν εμπλακεί με κανέναν κόμμα. Δεν συμμετείχαν ποτέ σε κανέναν κομματικό σχηματισμό. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την πολιτική με την αρχαιοελληνική, αν θέλετε, έννοια του όρου, ότι είναι προσφορά προς τον κόσμο και η υπηρεσία προς τον λαό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Χρήστου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι έχουν προτεραιότητα ή έχει προτεραιότητα μια εξωκομματική, αν θέλετε, επιλογή να τραβήξει κούπι. Γιατί κάποιος εκτός κόμματος μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τη θέση του κόμματος από τον πρόεδρο του ΕΛΑ? Δεν έχω πει ότι κάποιος εκτός κόμματος. Όχι, εγώ το βάζω. Εγώ το βάζω σαν ερώτημα. Απλά εμείς έχουμε αφήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές ακριβώς για να μην κλειστούμε και να περιοριστούμε, αν θέλετε, μέσα στα πλαίσια τα κομματικά. Άρα να μπορεί να κλείσει ότι... και από άλλες δεξαμενές, λέτε, στην εκλογική διαδικασία. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όποιος και είναι στην ελληνική, κατεβαίνει στο στίβο για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά θα αντιπροσωπεύσει όλον τον κόσμο και όλες τις ανησυχίες οι οποίες μπορεί να εκφράζονται μέσα από την κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιον
αφού έχουμε αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι. Ακούστηκε το όνομα του κυρίου Ήφαιστου, ακαδημαϊκός Παναγιώτης Ήφαιστος. Ισχύει αυτό και. Όχι, δεν ισχύει αυτό το όνομα. Δεν ισχύει. Του διευθυντή του ΚΙΚΕΝ, του κυρίου Χρήστου Ιακώβου. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί, όπως και του κυρίου Χρήστου Ιακώβου, αλλά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύουν αυτά. Είχατε επαφές με άλλα κόμματα ή άλλους υποψηφίους, σας προσέγγισαν για να δουν προθέσεις. Έχουν κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές με άλλα κόμματα. Θεωρώ όμως ότι η δική μας περίπτωση είναι πολύ ξεχωριστή, διότι ξεκινώ από τα βασικά. Δεν συμφωνούμε ούτε με τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε και με τους υπόλοιπους υποψηφίους για την Προεδρία του κράτους στο εθνικό μας ζήτημα, στο κυπριακό πρόβλημα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ένα κίνημα καθαρά αντιομοσπονδιακό. Το έχουμε δηλώσει επανελειμμένα. Το έχω καταθέσει και εγώ προσωπικά στο Εθνικό Συμβούλιο και γραπτά και προφορικά. Εμείς διαφωνούμε πλήρως με τη λογική της λύσης του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Άρα ξεκινώ από αυτό το ποιοτικό, αν θέλετε, χαρακτηριστικό, ότι διαφέρουμε. Όσον αφορά τα ζητήματα που έχουμε αναφέρει πιο πριν, δηλαδή μιλώ για διαφθορά, σκάνδαλα κτλ. Δεν μας έχει πείσει επίσης κανένας υποψήφιος ότι όντως έχει βρει τη λύση ή είναι πρόθυμος τουλάχιστον να λάβει ουσιαστικά μέτρα για απάταξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Χρήστου, με ποια κόμματα είχατε επαφές για τις προεδρικές εκλογές, με ποιους συζητήσατε? Όλες οι επαφές είναι ανεπίσημες. Γι' αυτό είπα, είναι διερευνητικές. Okay. Άρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο και δηλώνω ξεκάθαρα ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν κόμμα. Ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο γύρο. Μιλώ για τις εκλογές. Όπως το έχετε πει, είναι ο πρώτος γύρος. Πρώτα θα έχουμε τον δικό μας υποψήφιο. Εάν επιθυμούν να μας στηρίξουν, είναι δική τους επιλογή. Στο δεύτερο γύρο όμως, δηλαδή το ΕΛΑΜ δεν θα επιχειρήσει να δεσμεύσει κάποιον υποψήφιο σε συγκεκριμένα θέματα. Ότι θέλουμε να ασπαστεί στις θέσεις μας στα θέματα διαφθοράς. Εμείς θεωρώ ότι αυτό που έχουμε να πράξουμε είναι αυτό το οποίο έχουμε πράξει το 2013. Δηλαδή, θα επικεντρωθούμε σε κάποια ζητήματα τα οποία θα αποστείλουμε στους υποψηφίους οι οποίοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο και θα αναμένουμε την απάντησή τους για να τοποθετηθούμε. Άρα, δεν θέλετε να πείτε με ποιους είχατε κάποιες επαφές, είτε ανεπίσημες είτε διερευνητικές? Νομίζω δεν υπάρχει λόγος, επειδή δεν έχει καμία κατάληξη. Με τον Αρχιεπίσκοπο είχατε κάποια επαφή εν ώψη προεδρικό, γιατί στο παρελθόν έχει εκφραστεί με καλά λόγια για το ΕΛΑΜ σε περίοδο που κάποιοι άλλοι δεν έλεγαν και τα καλύτερα. Ο Αρχιεπίσκοπος όντως παλαιότερα έχει εκφραστεί με θετικά σχόλια υπέρ του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Δεν έχουμε όμως συζητήσει για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Εμείς το πρόσωπο του Αρχιεπίσκοπου πάντως βλέπουμε την Κυπριακή Εκκλησία και το θεσμό, αν θέλετε, της Εκκλησίας γενικότερα. Το θέμα οικονομικών πόρων, ΕΛΑΜ και εκλογές, μπορεί να αντέξει ένα κόμμα που είναι έως το 4% μια τέτοια εκλογική διαδικασία? Το ΕΛΑΜ μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, διότι καταρχήν έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να διεξάγουμε αυτές τις εκστρατείες χωρίς ιδιαίτερους οικονομικούς πόρους. Το ΕΛΑΜ θεωρώ ότι έχει ένα στοιχείο που δεν έχουν τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει τους ΕΛΑΜΙΤΕΣ, τους ανθρώπους του ΕΛΑΜ, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να τρέξουν για την οποιαδήποτε κομματική εκστρατεία και το έχουν πράξει και στο παρελθόν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Mm. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους βρισκόμαστε σήμερα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και όχι χάρη των οποιονδήποτε μεγάλων συμφερόντων ή κάποιων ιδιαίτερων χρηματοδοτών. Ένα ερώτημα, κύριε Χρήστου. Από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, όποτε γίνεται μέτρηση και με πιθανή υποψηφιότητα ΕΛΑΜ, χάνει ποσοστά ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Λοιπόν, δεδομένης της, αν θέλετε, θέσης του ΕΛΑΜ ότι πρέπει να φύγουν κυβερνήσεις ΑΚΕΛ, Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Θα ανέμενε κάποιος είτε συνεργασία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, είτε ανεπίσημα το ΕΛΑΜ να μην κατεβάσει δικό του υποψήφιο και με αυτόν τον τρόπο να αφήσει τους ψηφοφόρους του να πάνε προς εκείνη την υποψηφιότητα. Αυτά προφανώς είναι κάποια δικά σας σενάρια. Ναι, σας το βάζω κάτω ως αναλύσεις, ως σκέψεις, ως μετρήσεις των δημοσκοπήσεων. Αυτό το οποίο καταγράφουμε εμείς είναι καταρχήν ότι στην υποψηφιότητα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δεν χάνει ποσοστά μόνο ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Yeah. Έτσι αλλιώς το ΕΛΑΜ απευθύνεται στον οποιονδήποτε. Αφαιρεί και από την υποψηφιότητα του Νικόλα Στασία, έχετε δίκιο σε αυτό. Απευθυνόμαστε στον κάθε άνθρωπο. Από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχεται, εάν αυτό συμφωνεί και ασπάζεται τα όσα εμείς πρεσβεύουμε. Από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, θεωρώ ότι δεν αντλούμε μόνο από την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Το Κομματικό Κόμμα δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους. Κατεβάζει η δική του πρόταση, το δικό του υποψήφιο. Ακριβώς. Το δεύτερο νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη. Ναι. Για να υπάρξουν διερευνητικές επαφές,
πρέπει να συμφωνείς σε ουσιώδη ζητήματα. Κατά τη δική μας άποψη, όταν διαφωνείς σε ουσιώδη ζητήματα, είναι δύσκολο να βρεις κοινή συνισταμένη. Η πρόθεση μας, αν θέλετε, να φύγουν από την κυβέρνηση τα δύο μεγάλα κόμματα, είναι ξεκάθαρη και το δηλώσαμε όχι τώρα που είναι προεδρικές εκλογές, αλλά πολύ πιο πριν. Διαφωνούμε όμως και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο και συμφωνούν σε αυτήν την γραμμή, αν θέλετε, για το εθνικό ζήτημα. Της Διζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρα λόγια. Και αυτά τα ξεκάθαρα λόγια δεν τα έχουμε από κανένα. Κάτι τελευταίο, μιας και ήταν πολύ ξεκάθαρο. Έφυγε από το Εθνικό Συμβούλιο το ΕΛΑΜ, επέστρεψε. Μάλιστα. Γιατί αυτό το πήγαινε ΕΛΑΜ? Δεν είναι πήγαινε ΕΛΑΜ, ήταν μια ξεκάθαρη θέση όταν αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από το Εθνικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με ολόκληρη σχεδόν την πολιτική ηγεσία του τόπου είχαμε μεταβεί, αν θυμάστε, στο Ελβετικό Θέρετρο. Εμείς διαχωρίσαμε τη θέση μας ακριβώς για να στείλουμε το μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι τα όσα θα ακολουθήσουν εμείς τα θεωρούμε λάθος. Και τελικά νομίζω ότι δικαιωθήκαμε. Διότι μετά την επιστροφή της πολιτικής ηγεσίας έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Για το τι έγινε. Για το τι ακριβώς έγινε, το τι ακριβώς λέχθηκε κτλ. Γιατί η επιστροφή μας, γιατί η θέση μας στο Εθνικό Συμβούλιο δεν μας την έδωσαν κανένας. Είναι ακριβώς. Είναι οι ψήφοι του κόσμου που μας έδωσαν τη θέση στο Εθνικό Συμβούλιο και έχουμε επιστρέψει για να καταθέσουμε εκ νέου τις δικές μας απόψεις, εισηγήσεις αλλά και συγκεκριμένο πλάνο. Εμείς θεωρούμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να μετατραπεί εκτός από συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου σε έναν όργανο χάραξης νέας στρατηγικής. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε με την εκεί παρουσία μας. Η νέα στρατηγική του Νικόλα Παπαδόπουλου σας ικανοποιεί? Σε κάποια σημεία ναι, σε άλλα καθόλου. Σίγουρα δεν είναι η δική μας στρατηγική. Είναι πολύ διαφορετική. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρουσία μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.